Γεια σα! Καλώ ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο. Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει. Το ψάξιμό μα, το βασικό, το σταθερό βέβαια, είναι το ψάξιμο μέσα μα, του μέσα μα. Οπότε θέλω να σα υπενθυμίσω ότι υπάρχει πάντα η Highway, -Well, η πλατφόρμα online ψυχοθεραπεία, μέσα από την οποία μπορείτε να συνδεθείτε με τον κατάλληλο ψυχοθεραπευτή για εσά, μέσα από βιντεοκλήσει, να κάνετε δωρεάν συνεδρίε γνώριμια 15 λεπτέ μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο για εσά και να νιώθετε πάντα ότι είστε σε ασφαλή χέρια, γιατί όλοι οι ψυχοθεραπευτέ έχουν άδεια ασκήσεω επαγγέλματο ψυχολόγου. Και αν καταφέρετε να μείνετε σε αυτό το podcast μέχρι τέλου, σα έχω και δώρο. Και τώρα να υποδεχτώ την αγαπημένη μου φίλη Ευγενία Σαμαρά, καλώ όρισε. Πολύ ευχαριστώ που μου είπε να έρθω. Χαίρομαι τόσο πολύ που είπε να έρθει κι εσύ. <laughs> ε, ναι, γιατί αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει εμεί από την πρώτη μα γνωριμία. Χωρί να γνωριζόμαστε δηλαδή και ιδιαίτερα. Είναι αλήθεια. Και επειδή από τότε έλεγα πρέπει να πάω για ένα ποτό με την Ευγενία να τα πούμε. <laughs> πρέπει να... Και δεν προλαβαίνουμε έτσι όπω τρέχουμε. Είναι αλήθεια. Τι Φέρω στο podcast να τα πούμε. Και μια χαρά. Ποτάκι δεν βλέπω να μου έχει βάλει. Μου έχει έρθει λίγο νωρί. Ναι, αλλά έχει, σιγά έχει, σιγά. Έχει, θα ανάψουν τα αίματα. <laughs> Έτσι κι αλλιώ. Τι γίνεσαι. Γίνομαι ζωή. Ζωούλα. <laughs> Τρέχω. <laughs> ε, δεν ξέρω πώ θα έχω καταφέρει φέτο. Είχα πει δεν θα κάνεις θέατρο να ξεκουραστείς. Κάτι δεν έχω υπολογίσει πολύ σωστά, δεν έχω ξεκουραστεί ακόμα. Και δεν έχω, νομίζω, επανέλθει μετά τις διακοπές. Δηλαδή είμαι ακόμα σε mood διακοπών. Νομίζω ότι τώρα πια είναι Ιούνιο, τελειώνει η δουλειά και θα φύγουμε διακοπέ. Κάθε μέρα ξυπνά και κλείνει. Αλλά δεν είναι. <laughs> Εντάξει, αλλά συμβαίνουν ωραία πράγματα. Και πάμε τώρα με αυτά. Πε μου λίγο, το... αν το κεφάλαιο δουλειά, δουλειά, δουλειά έχει επηρεάσει Τη σχέση σου, τις σχέση σου έτσι. Ε, Κοίτα, δεν θα ήταν ψέμα να πω ότι σε έχει πειράσει Όχι, ενώ δουλεύω πολύ Κάπως ε, υπάρχουν όλα μέσα στη ζωή μου Γιατί κάπως και δεν μπορώ να μην υπάρχουν το μόνο που μάλλον στερούμα είναι ο ύπνο. Από εκεί κόβω. Οι σχέσει υπάρχουν, είναι εκεί και ενώ όπω είπε και εσύ, όλων των ειδών σχέσεων, δηλαδή και του φίλου μου θα δω και μια προσωπική μου σχέση που θα έχω αναλόγως στη φάση μου και την περίοδο θα τη δω και του γονεί μου, την οικογένειά μου θα μιλήσω. Δεν μπορώ να αποκοπώ καθόλου. Θα με διαλύσει, δηλαδή, νομίζω αυτό. Πρέπει να αποσυμφορηθώ από την τρέλα. Οπότε, αν βγάλω το κεφάλαιο δουλειά ω ένα εμπόδιο που τελικά δεν υπάρχει. Στη δική σου την περίπτωση, στη δική σου διαδρομή, τι έχει αποτελέσει εμπόδιο, αποτελέσει εμπόδιο για την προσωπική σχέση, Ναι. Εγώ. <laughs> Μάντεψε. Ε, ο εαυτό μου, μωρέ Πάντα εμεί είμαστε το εμπόδιο. Όλα τα λένε δικαιολογίε, πιστεύω. Ε, είμαι σχεδόν σίγουρη, όσο μεγαλώνω, ότι τα υπόλοιπα πράγματα που λέμε. Είχα πολλή δουλειά. Δεν ήταν το σωστό timing. Ε, αυτά που εφευρίσκουμε κατά καιρού οι άνθρωποι ε, είναι δικαιολογίε γιατί δεν μπορούμε να παραδεχτούμε και λογικό να μην μπορούμε να το παραδεχτούμε και να το δούμε αναλόγως και την ηλικία ότι εμεί κάπω δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Μάλλον ασυνείδητα τι περισσότερε φορέ. Σου ρίχνει ευθύνη, λοιπόν. Μήπω να λαμβάνει και παραπάνω σκέφτομαι. Όχι, μου ρίχνω 100% ευθύνη με την έννοια ότι δεν θεωρώ ότι κάποιο είναι θύμα των καταστάσεων. Αν δεν έχω την ευθύνη επίση, νιώθω ότι άρα γίνομαι θύμα, άρα τι τα πράγματα δεν τα ε, ορίζω εγώ, όχι εγώ τα ορίζω, οπότε αναλαμβάνω λαμβάνω τις ευθύνες μου και στην πορεία βλέπω που έχω κάνει λάθος και που όχι, χωρίς να αφαιρώ το ότι υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος απέναντί μου που και αυτός κάνει τις δικές του επιλογές και παίρνει τις δικές του ευθύνε. Εγώ όμως αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κοιτάξω αυτό που έκανα εγώ, το να κατηγορίζω εσένα γιατί εσύ δεν μου έκανες αυτό που εγώ φανταζόμουν ή που ήθελα, δεν έχει κανένα νόημα. Και νομίζω ότι και στις σχέσεις, ξέρεις, κάπως πρέπει λίγο Μπαίνουμε στα πράγματα και ειδικά σε μικρέ ηλικίε. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε και λίγο ψαχνόμαστε με τον εαυτό μα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Να έχουμε προσδοκίε και ζητάμε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι θα νιώσουμε καλά με αυτά. Α πούμε, θέλω να είσαι μαζί μου περισσότερο χρόνο ή θέλω να μου δίνει μεγαλύτερη σημασία. Δεν ξέρω ότι για τον mm -hmm. καθένα είναι σημαντικό mm -hmm. και βάζει σε προτεραιότητα. Και μπαίνουμε στι σχέσει περιμένοντα τη γωνία με ένα τετραδιάκι να βάλουμε τίξ στα πράγματα που έχουμε προαποφασίσει ότι θέλουμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος αυτό. Και για μας και για τον άλλον που έρχεται και το κάνει επέναντί μας. Ούτως ή άλλως αυτά που ζητάμε είναι κάτι πεπιθήσεις και κάτι πράγματα τα οποία είναι πολύ δικά μας ψυχολογικά και ελλείμματά μας από πολύ μικρή ηλικία, ενώ δεν το λέω εγώ, το λένε ψυχολόγοι άνθρωποι που <laughs> το έχουν σπουδάσει αυτό. Σου λέει, μέχρι τα πέντε δημιουργείς πεπιθήσεις. Αυτά πας και αναζητά. Άρα εγώ έρχομαι και σου ζητάω αυτά που τι, ξέρω εγώ, ζητούσε η μάνα μου, τον πατέρα μου, ο πατέρα μου, τη μάνα mm -hmm. μου. Και δεν έχουμε καταλάβει τελικά όντω με τι εμεί. Είμαστε OK. Και νομίζω ότι OK εμεί θα είμαστε όταν είμαστε εμεί με εμά OK. Άρα για μένα το κεφάλαιο σχέσει ξεκινάει από μια συνειδητοποίηση ότι ωραία πρέπει εγώ να τα βρω με μένα, να έλξω στη ζωή μου αυτό που είμαι έτοιμη να έλξω. Έχω, μου έχει πει έτσι, μια ε, γυναίκα που κάναμε θεραπείε που κάνουμε θεραπείε μαζί για τι σχέσει, που το βρήκα πάρα πολύ ανακουφιστικό. Μου λέει: Έχει την ιδανική σχέση, και ο καθένα μα έχει την ιδανική σχέση, την καλύτερη σχέση που θα μπορούσε να έχει, τη στιγμή που την έχει. Όποια και αν είναι αυτή. Διότι από αυτή παίρνει ένα μάθημα, από αυτήν καταλαβαίνει ότι ξέρει κάτι, εμένα αυτό δεν μου κάνει ή μου κάνει και το αναζητά στην επόμενη σχέση. Οπότε κάπω παίρνει τα μαθήματά σου και έλκει το επόμενο που θα είναι καλύτερο για σένα, μάλλον. Δεν ήσουν ποτέ λοιπόν με το τετραδιάκι ή ήσουν και το ήμουν, απέβαλες, και φυσικά. και τι είχε αυτό το τετραδιάκι. Και ακόμα είμαι, Ά, δεν είναι ότι δεν είμαι. Το δικό σου τετραδιάκι Συνειδητά είχε. απλά λέ, ε, Πολλά πράγματα σε σχέση με τον εγωισμό. Μεγάλη ανάγκη στο να είμαι προτεραιότητα στη ζωή ενός ανθρώπου, χωρίς να το ζητάω, γιατί είμαι και πάρα πολύ περήφανη. Έχω κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο το έχω ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια. Θέλω κάτι, ας πούμε, από έναν άνθρωπο. Το έχω ανάγκη από αυτό, εγώ θα το σπάσω. Ε, το έχω ανάγκη. Περιμένω να μου το δώσει... Δεν το ζητάω. Mm -hmm. Δεν το λέω. Συμμεταλλευόκαθο. Εσύ, Ναταλία, εγώ θα νιώσω καλύτερα. Άν ρε, παιδί μου, μου, μου λε αυτά. Όταν με βλέπει, ξέρω εγώ, μου κάνει μια αγκαλιά. Λέω ένα παράδειγμα έτσι, μια χαζομάρα Γιατί αυτό με κάνει να αισθάνομαι ότι με αγαπά. Δεν το λέω. Περιμένω. Αν δεν το κάνει, θυμώνω. Δεν θα σου πω κάνω τι θυμώνω γι' αυτό. Απλά δεν ξέρω. Θα πάρω απόσταση. Συνήθω αυτό κάνω. Αποστασιοποιούμε. Και δεν έχω επικοινωνήσει. <laughs> και αυτό που ζητάω. Δηλαδή, άλλο μπορεί και να είναι πολύ διτεθειμένο να μου το δώσει. Αλλά ξέρει να λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο, να παίρνει αλλιώ την επιβεβαίωσή του. Κάπω τα κάνω, τα μπλέκω έτσι και παγιδεύομαι μες, μες στο σχέδιό μου <laughs> με τον εαυτό μου. Οπότε τα πράγματα που εμένα ήταν στο τετραδιάκι μου είχαν να κάνουν πολύ με την ασφάλεια και με την εμπιστοσύνη. Έχω, νομίζω, αυτό, αυτό είναι ένα κομμάτι μου, το οποίο είναι έτσι πολύ, δεν ξέρω πού φερμένο είναι, κάπου από αυτά τα παιδικά χρόνια. Σε σχέση με την εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι πάρα πολύ δύσκολα. Εκτίθομαι. Εκτίθεμαι. Αν θε πιο σωστά. Πάρα πολύ δύσκολα. Mm, ενώ φαινομενικά είμαι πάρα πολύ ανοιχτή και κοινωνική. Οπότε με έναν τρόπο μάλλον κοροϊδεύω και τον απέναντί μου. Δηλαδή δείχνω πολύ ανοιχτή. Δύο μηνύματα. Δείχνει δύο διαφορετικά μηνύματα. Ναι, είμαι, είμαι πολύ ανοιχτή. Ναι. Είμαι πάμε. Πολύ επικοινωνιακή. Πολύ συζητήσιμη. Αλλά επί τη ουσία, αν θέλω να είμαι με τον εαυτό μου. Δεν επικοινωνώ. Είμαι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο έξω, έτοιμη να φύγω. Γιατί μη μου τη φέρει τελικά και κάπω προδοθώ. Ε, ναι. Γι' αυτό λέω το κομμάτι τη εμπιστοσύνη. Όχι τη εμπιστοσύνη με την έννοια ότι αν θα μου είσαι πιστό ή αν θα είσαι. Είναι ένα πιο βαθύ πράγμα. Ένα ότι πάντα είμαι alert. Αυτό νιώθω. Και το δουλεύω πολύ γιατί δεν έχει καμία σημασία τελικά το να μην μπαίνει στα πράγματα και το να μην εκτεθεί. Γιατί πρέπει κάπως να προχωρήσουμε. Θέλω πραγματικά να το δουλέψουμε μαζί, γιατί είναι ακριβώ το <Κι> Έφερα το όμοιό μου σήμερα. Ναι, Πόλος... ναι, είμαι ναι, αυτό. Το όμοιό μου. Εγώ λοιπόν με τα τίξ είπα να τα βγάλω πια. Δεν πάω με τίξ. Ή μάλλον τα έχω ελεξτοποιήσει σε κάποια πολύ βασικά, τα οποία όντω είναι ουσιαστικά όπω είναι η μαλλον τα εχω λεξτοποιησει σε καποια πολυ βασικα τα οποια οντω ειναι ουσιαστικα οπω ειναι η καλοσυνη και η διαθεσιμότητα. Μα έχει φέρει ανθρώπου που δεν ήταν καλοσυνάτη, που ήταν αγενεί. Έχει ε. φέρει τέτοιου ανθρώπου στη ζωή σου, γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ στάνταρ για μα. δεν θα έλξουμε. Εκεί δεν ήταν. Ε, δεν είχαν αυτό που λέμε όμω. Ε, καλοσύνη να, δω, να δώσω, να σου δώσω, να σε φροντίσω. Και δεν είχαν, δωτική, είχαν έναν ναι. αρκισμό μεγαλύτερο. Οπότε πρέπει μόνο να παίρνουν Κατάλαβε. Οπότε πια, τον είσαι καλό και να φαίνεται στην πράξη σου η καλοσύνη, να με ρωτήσει, επεινά. Φαγιά. Yes. Ωραία. Τώρα θα σου πω εγώ έτσι, αφού συζητάμε. Σου κάνω ψυχοθεραπεία. Yeah. Όχι. <laughs> Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί το έχω σκεφτεί πολύ κι εγώ. Γιατί φέρνουμε στη ζωή μα έναν άνθρωπο που δεν είναι δωτικό. Γιατί όπω είπε γιατί πριν, η θεραπεύτρια, mm -hmm. ώστε, εγώ θα συμφωνήσω, ήταν ότι καλύτερο για εκείνη τη στιγμή. Εμένα λοιπόν τότε τα τίξ μου, γιατί είχα κουμπίσει τα 37-38, κάπου εκεί ήταν. σχετικά πρόσφατη ιστορία, α πρόσφατη, εντάξει. Ήταν λάθο. Ήταν η ηλικία να είναι κατάλληλη του συντρόφου, ίσω για να. Κοινωνικά πράγματα, η δουλειά, ε, το στάτους, κάποια τέτοια πράγματα που δεν ποτέ ήταν στην ψυχή μου σημαντικά Και παρέλειψα τα υπόλοιπα που ήταν τα σημαντικά Οπότε ναι τα πέτυχα αυτά και ήταν το καλύτερο που μπορούσα να προσελκύσω για αυτά που είχα ζητήσει Ναι και επίσης εγώ συνειδητοποίησα επειδή το έχω πολύ αυτό Ότι δεν είχα καταλάβει ότι για να επιβεβαιωθώ γιατί κάπω έτσι γίνονται τα πράγματα. Και τελικά, όντω, για να νιώσω αυτή την ασφάλεια με λανθασμένο τρόπο, θα έφερνα ανθρώπου στη ζωή μου που θα του φρόντιζα εγώ. Γιατί, γιατί πρέπει να νιώσω χρήσιμη. Γιατί αν εγώ δεν ήμουν χρήσιμη, άρα στο κεφάλι μου όλα αυτά, έτσι, υποσυνείδητα, άρα ήμουν άχρηστη για σένα, δεν θα είμαι ήθελη στη ζωή σου. Άρα, φυσικά, θα έλειξω έναν άνθρωπο που θα πρέπει εγώ να γίνω με έναν τρόπο, όπω να σπομάνω για να το καταλάβουμε. Θα σε φροντίσω εγώ και να στα κάνω όλα εγώ και να προβλέψω τι ανάγκε σου και να τι καλύψω. Και γι' αυτό σου έλεγα πριν σε σχέση με την ευθύνη. Άρα μετά, γιατί να κατηγορήσω εσένα, όταν εσύ ήρθε στη ζωή μου και εγώ σου είπα: Α, θε νερό, το ξέρω ότι θε νερό. Πιέ! Και σε έχω φροντίσει από πριν. Γιατί μετά να γκρινιάξω ότι εσύ εμ, δεν κάνει τίποτα ή δεν παίρνει πρωτοβουλία ή δεν με φροντίζει εσύ, αφού σου έχω δείξει ότι. ότι εγώ θα τα, κάνω. Εγώ θα τα ναι. κάνω όλα. Και αυτό είναι μια δική μου βαθύτερη ανάγκη για να νιώσω εγώ σημαντική. Και, και εσύ προφανώ θα έχεις ένα άλλο τέτοιο ότι θε να σε φροντίσουν. Ενώ αλλιώ δεν θα είχαμε βρεθεί στη ζωή αυτή. Μεγάλος φόβο μετά να βρεθεί στο άλλο άκρο, να πει ότι φτάνει, φτάνει η φροντίδα. Εγώ πια θέλω να πάρω. Θέλω να δω τον άλλον. Μεγάλο φόβο και, ξέρεις, και, να... φόβος και, και μεγάλη δυσκολία. Εγώ ξέρει πόσο δύσκολα μπορώ να αποδεχτώ κάποιο να με φροντίσει. Ναι, που θα. σου λέω ότι το θέλω. Η ψυχή μου, ψυχικά, είναι μια ανάγκη μου αυτή. Θα ήθελα κάποιο να με φροντίσει. Που δεν ήμουν με άνθρωπο που δεν θα σου πω ότι δεν ήταν φροντιστική, με έναν τρόπο όμω που εγώ έχω πούμε, στο μυαλό μου. Δεν μου είναι εύκολο. Δηλαδή, μπορεί να μου πει κάποιο, Άσε θα το κάνω εγώ αυτό και πω. Όχι, μπορώ. Γιατί στο κεφάλι μου, μάλλον ξέρω εγώ πάλι και εκεί μου πατιέται ένα κουμπί ότι. Άρα, εσύ υποθέτει ότι δεν μπορώ. Όχι, θα σου δείξω ότι μπορώ. Εγώ μπορώ. Θα ναι. κάνω όλα. Είμαι πιο δυνατή από ε, σας. Ε, Μαζί σου στο... να έρθω να σε πάρω εγώ με το αυτοκίνητο. Όχι, όχι, τη μέρας Καλά, την την και και θα τη μέρα με την απόσταση. Γιατί, γιατί να δεν... κουραστεί. Πε μου αυτό δεν είναι όμω λιγάκι από τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει. Ε, φυσ... Μα όλα. Είναι όλα. Ότι εγώ θέλω να μπορούμε. σου πω ότι η μητέρα μου είναι μια γυναίκα η οποία πάντα μου έλεγε Εσύ θα βγάζει τα λεφτά σου, θα σε δυνατή. δεν, θα μάμα... εξαρ... δεν, θα, δεν θα εξαρτάσει από κανέναν. Πουτίε. Τώρα, γυρνώντα πίσω και κατανοώντα και τη μητέρα μου, γιατί έχω περάσει και από πολύ θυμό με αυτό, ότι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο με πίεζε τόσο πολύ να γίνω τόσο και να οχυρωθώ τόσο πολύ, ώστε να μην μπορώ λίγο να είμαι στι σχέσει μου ανοιχτή. Γιατί η μητέρα μου, πηγαίνοντα λοιπόν λίγο πιο πίσω, μεγάλωσε μια οικογένεια αρκετά καταπιεστική. Άρα αυτό που κατάλαβε και με μια μητέρα που ήταν ό,τι πει ο άντρα μου. Άρα αυτό που κατάλαβε η γυναίκα αυτή και πήρε το μαθημά και πολύ σοβα πήρε, είναι ότι εγώ πρέπει να σταθώ στα πόδια μου και να μην από κάποιον. Έτσι. Πολύ σωστό. Φυσικά δεν να βρει το μέτρο. Γιατί η επόμενη γενιά που πάει να τη μεταδώσει αυτό που έμαθε. Ε, πρέπει εγώ να βρω το μέτρο. Τώρα είναι δική μου ευθύνη να βρω το μέτρο. Γιατί το μέτρο δεν είναι φυσικά να πατήσουμε στα πόδια μα και εννοείται ο καθένα είναι κύριος του εαυτού του, αλλά με μια ηρεμία ψυχική και, μια... και ένα άφημα και μια έκθεση στου ανθρώπου που επιλέγουμε και αγαπάμε, στο να μα φροντίσουν, στο να πάρουν και αυτή τα ενία μερικέ φορέ. Και μιλάω για τι προσωπικέ σχέσει, όχι τα ημία σε κάτι. Ότι πάμε τώρα, έλα, θα σε οδηγήσω εγώ. Και αύριο έλα να με οδηγήσει εσύ. Κάπω μια ισορροπία και ένα μοίρασμα. Αυτό είναι για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο ότι ήταν από τη μητέρα μου, που ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα. Και αυτό μου πέρασε και γονιόν. αυτό. Οι σχέσει που κάνω εγώ. <laughs> που έκανα τουλάχιστον με πολύ πρόσφατα εγώ. Δύο άνθρωποι, μια χαρά, πολύ Πολύ συνδεδεμένη, με πολύ πείραγμα ένα στον άλλον, με τη μάνα μου πάντα έτοιμη να ορμήξει, ενώ πολύ έτοιμη σε όλα, ο μπάς μου άλλες φορές πιο ήρεμος, ε, πολύ στο μεγάλο μάμο ότι ξέρω εγώ θέλω μαμά μπορώ να πάω εκεί, μάλλον όχι αν πηγαίνω στον πατέρα μου, του λέγαμε μπαμπά μπορώ να πάω στη φίλη μου την Ανταλία, ρώτα τη μάνα σου και του απαντούσα εγώ. Πέντε χρονών και έξι και εφτά. Άρα είναι όχι. Το είχα καταλάβει. Ο μπαμπά μου καμία ευθύνη σε αυτό. Μην πάρει ευθύνη. Τύπου που θα λύσει τα δύσκολα η μάνα σου. Πήγε να τα λύσει αυτή. Και αυτό ήταν ένα γλυκούλη που σε όλα μα έλεγε ναι. Που εγώ όμω μεγαλώνοντα δεν μπορούσα να καταλάβω ότι το ναι που έλεγε ήταν γιατί αυτό δεν ήθελε να πάρει κάποια ευθύνη και να έρθει σε κάποια ρήξη. Με τον πατέρα μου νομίζω δεν έχουμε μαλώσει σχεδόν ποτέ έχει φύγει τώρα και είναι και πιο δύσκολο και να το θυμώσω. Αλλά δεν είχαμε μαλώσει. Ήταν ένα άνθρωπο που δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαραθεση mm -hmm. Άλλο και αυτό τώρα. Οπότε το πρώτο που ήταν κυρίω η δύναμη τη μαμά. Μια μητρική δύναμη, ναι, ναι, ναι μια έντονη ναι. δύναμη γυναικεία. Όχι ένα άνθρωπο, όχι ένα άντρα ε, που έσκυβε το κεφάλι και έτρωγε παντόφλα. Καθόλου. Και αυτό δυναμικό και με τι παρέσει του. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Πολύ νέοι. Εγώ δηλαδή, ξέρει, έφυγε ο μου και 65 χρονών και έκανα παρέα με του φίλου μου. Βγαίναμε όλοι μαζί και πίναμε ποτά. Ενώ πολύ ενεργή. Αλλά νομίζω η δύναμη σε σχέση με το ζευγάρι Ακριβώς, η δύναμη, όχι δύναμη. σαν γονείς, mm -hmm. σε σχέση με το ζευγάρι, είχε. Η μάνα μου είχε ορμή πολύ. Αυτό νιώθω. Έχω μια ερώτηση, κόλαφο τώρα. Κόλαφο, ακούω. <laughs> το θέμα τύχης. Γιατί, ωραία. Αποδίδουμε στον εαυτό μας κάποιες ευθύνε ναι. ή τις επιλογές μας ή πώς τα δουλεύουμε ή πώς προσελκύουμε ή τι επαναλαμβάνουμε κτλ. Πες ότι εσύ εξακολουθείς και δεν έχεις βρει ακόμα την ισορροπία που αναζητά σε σχέση με τη λίστα αυτή που προσπαθούμε και λίγο να κρύψουμε αλλά που υπάρχει κτλ. Δεν αποκλείεται να έρθει κάποιο που απλά να πληρεί αυτέ τι προποθέσει κάπω να σου κουμπώσει χωρί να πεις ότι ήμουν στο τελειότερο σημείο μου τώρα εγώ... Ε, Οραματίζομαι. Τώρα εσύ οραματίζεσαι. Εγώ θα σε ρίξω από το σύννεφο σου. Θα σε ρίξω. Ποια είμαι εγώ, τα ξέρω όλα. Όχι, θα σου πω σε σχέση με αυτά που πιστεύω εγώ. Δεν πιστεύω στην τύχη, όχι. Δεν πιστεύω ότι τα πράγματα συμβαίνουν ε, τυχαία στη ζωή μα. Και δεν εννοώ τόσο μυρολατρικά ότι υπάρχει κάτι που είναι γραμμένο απαραίτητα, αλλά ότι. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι εμεί έλκουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση αν εγώ δονούμε σε μία δόνηση που λέει ότι πω, πω έχω ρε, παιδί μου. Πώ το λένε, Πού λένε, τι, Όχι, γκόμενο μαγνήτη, Πού λένε, Γιατί έλκω πάντα του. Μαλακομαγνήτη. <laughs> <Μ'> αυτό. <laughs> το λέμε, το λέμε, podcast κάνουμε. <laughs> έχω το μαλακομαγνήτη. Δεν ισχύει αυτό. Εφόσον εγώ έχω πιστέψει ότι έχω το μαλακομαγνήτη, θα έλξω αυτόν που για μένα είναι μαλάκα. Που δεν κρίνω καν. Μπορεί να μην είναι και μαλάκα. Για μένα ξεκάθαρα. σίγουρα θα είναι. Άρα, δεν μπορώ να πιστέψω στο κομμάτι τύχη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα εμφανιστεί κάποιο ο υπότη με το άσπρο άλογο που θα έχει όλα αυτά που θέλω. Γιατί πρώτον, εγώ μάλλον δεν έχω καταλάβει ποια είναι αυτά που θέλω. Κουβαλάω ξαναλέω κάτι πράγματα και κάτι λίστε που δεν είναι καν δικέ μου. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Ότι δεν έχουμε βάλει κάτω πραγματικά να δούμε τι είναι αυτό που θέλουμε και αν αυτό που λέμε ότι θέλουμε συνάδει με τις επιλογές μου. Δηλαδή δεν μπορώ να λέω ότι θέλω έναν άνθρωπο που να είναι φροντιστικός και πάντα να βρίσκω άνθρωποι, Πώς τους βρίσκω. και εν πάση περιπτώσει έστω ότι έρχονται στη ζωή μας. Γιατί τον επιλέγω αφού βλέπω ότι δεν είναι φροντιστικός. Δεν το είδα την πρώτη μέρα. Δεν το είδα. Επίσης πιστεύω ότι από την πρώτη γνωριμία υπάρχει παιδιά μία στιγμή. Είναι δεν ξέρω ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Που είναι σαν να έχουμε δει όλη τη σχέση πώ θα πάει. Και μετά λέμε, Ό, όχι, το ξέχασα. Ναι, ναι. Δεν και Από τα σύννεφα. Και λέμε, Όχι, ρε παιδί μου, εγώ θα τον αλλάξω, εγώ θα κάνω αλλιώ, εγώ θα είμαι κάτι άλλο. Το αφήνουμε λίγο, το ξεχνάμε. Και η ζωή φυσικά έρχεται να μα επιβεβαιώσει αυτό που το ένστικτό μα ήρθε και μα το είπε εξ αρχή. Πήγε να μα Ενημερώσει, αλλά δεν το, δεν το ακούσαμε. Οπότε, ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τύχη. Θα έλξουμε αυτό που πιστεύουμε ότι αξίζουμε. Και γι' αυτό συμφωνώ με το ότι είναι το πιο τέλειο για τη δεδομένη μα στιγμή. Γιατί θα μα αποδείξει ότι ξέρει κάτι ή κάτι άλλο θέλει, mm -hmm. ή τέλο πάντων θα μα ανοίξει μια πόρτα. Είσαι υποτίμησες δεν θέλει. να Κάτι, κάτι πίστευε mm -hmm. που τελικά. It's OK. Ενώ είναι πολύ... Γι' αυτό λέω ότι είναι το πιο τέλειο που μπορούμε να έχουμε. Γιατί στο τέλο τη ημέρα δεν χρειάζεται να κλαίμε και να λέμε πω πω Θεέ μου, γιατί το έκανα αυτό ή γιατί έκανα αυτή την επιλογή. Είναι ωραίο να πούμε ρε, εσύ, οκ, okay, σε αυτό το σημείο ήμουνα. Τι κατάλαβα από αυτό. Εντάξει, θα περάσει ένα χρόνο Δεν λέω ότι είμαστε ρομπότ, ενώ μια απογοήτευση, μια στεναχώρια. Το καταλαβαίνω, εννοείται. Και εγώ και όλοι μα το έχουμε περάσει. Αλλά νομίζω σε δεύτερη ανάγνωση είναι καλό λίγο να κάνουμε την ανασκόπησή μα και να καταλάβουμε γιατί το διαλέξαμε, τι κοινά έχει με τα μοτίβα μας τα προηγούμενα. Εν μεταξύ έχει η μωρική ζωή κάτι τόσο αστείο, λες, εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές στη ζωή μου, νομίζω σε όλους μας. Τελειώνεις μια σχέση και λες, mm -hmm. λοιπόν, εντάξει καταλάβει, εμένα δεν μου αρέσει αυτό ένα, δύο, τρία και στον επόμενο δεν θέλω με τίποτα το ένα, δύο, τρία. Και όντω έρχεται κάποιο στη ζωή σου για να φέρω ένα παράδειγμα, α πούμε, πολύ χαζό για να το καταλάβουμε όλοι. Λε, δεν ήταν καθόλου κοινωνικό, ρε παιδί μου, η σχέση μου. Δεν θέλω άλλο να είμαστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Θέλω έναν πολύ κοινωνικό. Και έρχεται ένα όντω πάρα πολύ κοινωνικό. <laughs> και είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, απλά από μία άλλη οπτική. Είναι τρομερό το πώ θα κοροϊδέψουμε τον εαυτό μα να φέρουμε πάλι κάτι παραπλήσιο, όχι τόσο μπαμ ίδιο, <laughs> για να μην πούμε, μην έρθει η φίλη μα και μα πει καλά, ρε, δεν έλεγε ότι θε τέτοιο. Να πει τον βρήκα, είναι διαφορετικό Και κάπως με έναν τρόπο έχουμε λίγο κοροϊδέψει Και έχουμε φέρει το ίδιο Με άλλη μασκούλα α πούμε Πώς να σου το πω Και είναι αστείο όταν τα βλέπεις δηλαδή στο παρελθόν σου Βλέπεις πόσο αστείο είναι αυτό Και λες οκ okay, πάμε τώρα να το ξαναδούμε και είναι ε, ωραία. Εγώ προσελκύω και οι ίδιοι και, 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 και εμφανισιακά ναι, ναι. Και έρχεται η αδερφή Συναντάξει και λέει Να σου πω Να Ναξι δεν σου φάνηκε ότι ήταν <στάει> <ένα λόρι> ο <στάει> με τον. Με τον Βρόιν, Ε, ναι, κάποια κοινά. Πώ μου λέει, δηλαδή και στη συμπεριφορά και στην όψη φτάνει. Εντάξει, αλλά είναι, είναι και ωραία μου η ζωή. Εγώ ξέρει, απολαμβάνω του ανθρώπου, τη ζωή μα και τι σχέσει μα. Είναι ωραίο. Έρχονται στη ζωή μα άνθρωποι, φεύγουν, κάτι μα μαθαίνουν, κάτι του μαθαίνουμε. Ξέρεις, Τώρα ναι, είσαι σε, σε, μια, σε μια φάση λοιπόν που από ό,τι καταλαβαίνω οι λίστες έχουν αλλάξει, δεν υπάρχουν, έχουν απλοποιηθεί Κοίτα, Τι όχι, μπορεί να, έχεις, θα σου πω οπωσδήποτε δεν, δεν, δεν βάζω ακριβώς λίστα στο κεφάλι μου ε, έχω μια εμπιστοσύνη στο ένστικτό μου στα, έτσι, στα πράγματα που μάλλον έχω ανάγκη ψυχικά, ότι υπάρχουν δεν χρειάζεται να τα ζητήσω, ενώ γνωρίζει το είναι μου από τι θα, θα τραβηχτεί ας πούμε οπότε νομίζω ότι τα βασικά αυτά που λέμε ότι ξέρει είναι τα στάνταρ της ηθικής ενώ πράγματα δεν νομίζω ότι δεν θα τα έχει γι' αυτό πριν σε ερώτησα αν όντως και εμένα έχουν ένα κοινό οι άνθρωποι που είναι στη ζωή μου Πάντα κάνει, αυτό πόλτα. εδώ το έχω κάνει <χαι> <χαι> μήπως το πάω από την άλλη ε, εδώ τα χέρια. Έχουν ένα κοινό σε σχέση με την ηθική του. Ήταν πάντα άνθρωποι που η ψυχή του ήταν καλή. Δεν μπορώ για κανένα να γυρίσω και να πω ότι ήταν ένα άνθρωπο κακό. Οπότε δεν φοβάμαι αυτό. Δεν βάζω λίστα όμω σε κάτι που είχε κάποιο και θέλω κάτι άλλο. Λέω, ωραία, άσε να δούμε τι θα έρθει στη ζωή σου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω εγώ δουλειά με τον εαυτό μου. Οπότε από τη δική μου την εξέλιξη να έρθει και κάτι άλλο. Αν εγώ αλλάζω το μέσα μου, άρα θα έλξω και κάτι πραγματικά διαφορετικό. Το απλά να τα γράψω ή να, τα... να πω τώρα θέλω αυτό, είναι σαν να ρίχνω την ευθύνη σε κάποιον άλλον. Ότι αυτός πρέπει να έρθει έτσι. Εγώ πρέπει να έρθω διαφορετική στην επόμενη μου σχέση. Εγώ να δω τα πράγματα διαφορετικά, εγώ να επικοινωνήσω αλλιώ, εγώ να εκτεθώ αλλιώ. Είναι πολύ σε σχέση με μένα και είμαι πια πολύ σίγουρη. Οπότε έχω δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Δεν τα καταφέρνω πάντα, <laughs> αλλά η σκέψη μου και όταν καταφέρνω να γίνομαι συνειδητή και να έρχομαι λίγο στο κέντρο μου είναι αυτή η ωραία δούλεψη σε σένα. Αυτό που ε, χρειάζεται. Και ξέρει πια, Παρατηρώ πάρα πολύ του καθρέφτε μου, δηλαδή σε κάθε σχέση που κάνω, για κάθε τι που θυμώνω, γιατί <laughs> είμαι ένα άνθρωπο που εκνευρίζεται εύκολα. Αμέσω κάνω ένα βήμα πίσω και λέω: Τώρα γιατί θύμωσε με την Ναταλία. <laughs> θύμωσε γιατί σου είπε αυτό. Mm -hmm. Πού το κάνει εσύ αυτό, Γιατί για να θυμώνω με κάτι που κάνει, σημαίνει ότι το έχω εγώ και δεν μπορώ να μου το συγχωρέσω, ούτε μάλλον να το δω. Οπότε α το λύσω εγώ μέσα μου. Λέω ένα παράδειγμα που είναι χαζό, ότι αν κάποιο με σταματήσει και μου πει στον δρόμο, ε, Πω είσαι ξανθιά, δεν θα θυμώσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι είμαι μελαχρινή. Αν μου πει κάτι άλλο, θα με ταράξει Κάποιο κουμπούι μου πατάει. Άρα προσπαθώ να βρω τα κουμπιά μου και λίγο να τα λιάνω και να ρίξω φω σε αυτά τα σκιαρά σημεία που κάπω δεν τα έχω αντιμετωπίσει, να τα αγαπήσω, να με αγαπήσω και να πάμε παρακάτω. Και αν κάτι στην πορεία είναι μη λειτουργικό πραγματικά mm -hmm. σε μία σχέση, ούτω ή άλλω δεν θα θέλω εγώ να είμαι εκεί. Δεν θα χρειαστεί να συμβιβαστώ με την έννοια την αρνητική, ότι να κάτσω υπό να το φάω γιατί πρέπει να είμαι μαζί σου κάτι θα μου έχει τελειώσει. Δεν θα είμαστε στην ίδια δόνηση, ρε παιδί μου. Δεν θα μπορούμε να εκπέμψουμε. Προφανώς. Άρα θα φύγει κάποιο από του δύο. Εγώ να καμιά φορά, όσο περισσότερο ξέρεις, δουλεύουμε πραγματικά με, με το μέσα μα, με αυτό που είμαστε κτλ. Mm. Πόσο περιμένουμε και από τον άλλον κάποια πράγματα. Αν γινόμαστε καμιά φορά λίγο επικριτικοί, πιο επικριτικέ. Εγώ καμιά φορά με πιάνω να γίνουμε επικριτικοί με τον άλλον. Ε, ναι, φυσικά. <κυρίζει> μα πώ μπορεί να φύγει, Ή, λέμε για την κρίση, να μην κρίνουμε. Φυσικά να μην κρίνουμε. Για να σταματήσουμε να κρίνουμε, πρέπει να σταματήσουμε πρώτα να κρίνουμε εμά. Όλο αυτό που βγαίνει έξω έχει να κάνει με τη δική μα τέτοια, με κάτι που εμεί δεν έχουμε λύσει. Και όσο περισσότερο δουλεύουμε, μπαίνουμε σε μια παγίδα που πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βγούμε από αυτή την παγίδα. Ότι εγώ ξέρω. Το πρώτο λάθο που παθαίνουμε όλοι όταν κάνουμε ψυχοθεραπείε και θεραπείε. Εγώ κάτι βρήκα για τον εαυτό μου, άρα εγώ ξέρω. Τι ξέρω ναι. τώρα, ποιο ξέρει και τι ξέρω. Ναι, ναι, Αλλά ναι. έχει αυτή τη σιγουριά ότι εγώ ξέρω. Άρα, όταν θα έρθει θα μου πει: Ακού, Ξέρω. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία. <laughs> θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό το λέω, για να μην πέφτουμε και στην παγίδα. Αυτή. Και ξαφνικά νομίζουμε ότι εμεί έχουμε βρει κάτι την αλήθεια τη ζωή και ότι θα τη μάθουμε και σε κάποιον άλλον. Δεν κοιτάμε να, κοιτά, να φτιάξουμε <laughs> εμά και τη δικιά μα την αλήθεια, λέω εγώ. Και σου ξαναλέω, δεν το λέω έχοντα λύσει αυτά τα πράγματα. Ούτε ότι δεν τα κάνω. Απλά πιστεύω μέσα μου ότι τα έχω καταλάβει και όταν μπορώ λίγο να κάνω ένα βήμα πίσω και να γίνω παρατηρητή τη ζωή μου και να μην είμαι μέσα με τα μπούνια εδώ κάτω χαμηλά, να φύγω λίγο πιο πάνω και να με δω. Λέω, οκ, okay, τώρα αυτό που κάνει. Τι κρίνει, Ποιον κρίνει, Αυτό που δεν μπορεί να δει εσένα. Αυτό νομίζω ότι η κρίση δεν βοηθάει καθόλου. Το μόνο που νομίζω ότι βοηθάει σε σχέση με τι σχέσει είναι η επικοινωνία. Και αλήθεια το λέω, ακούγεται τόσο απλό. Και τόσο εύκολο και είναι τόσο δύσκολο να επικοινωνήσεις αλήθεια. Να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ φέρθηκα σαν ηλίθια και σου μίλησα έτσι γιατί ρε ένιωσα ότι δεν μου δίνει σημασία αυτό. Με, μου πάτησε ένα κουμπί σαν, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, γύρισα στη μάνα μου που μου είχε πει τότε έτσι. Μπορεί και να μην ξέρω και που γύρισα. Πάντως, Θέλει πραγματικά το, το συνέστημά το μου ήταν ε, ότι ρε ένιωσα ότι ξέρεις δεν μου δίνεις σημασία ή ε, δεν σου είμαι χρήσιμη για μένα που είναι ένα πολύ βασικό ή αισθάνθηκα αδύναμη μπροστά σου ή αισθάνθηκα ότι δεν με θαυμάζεις. Γιατί όλα, όλα μας τα πράγματα γυρνάνε νομίζω από... Στο, στο συλλογικό ασυνείδητο γύρω από τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, όλη την ασφάλεια αποζητάμε, όλοι θέλουμε να νιώσουμε ότι μα αγαπάνε. Ενώ σε όλες όλε τι με έναν τρόπο, το ίδιο πράγμα ζητάμε και είναι τόσο κρίμα που καθόμαστε και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε γιατί δεν μπορούμε να το ζητήσουμε με έναν τρόπο αληθινό. Όσες φορές έχω καταφέρει σε σχέσεις μου να είμαι ειλικρινής, το τι αντιμετώπισα απέναντί μου είναι αδιανόητο. Δηλαδή ότι δεν έναν άνθρωπο απέναντί μου σε διάφορες περιπτώσεις να κάνει ένα πίσω και να μου λέει «Ρε εσύ πώς δεν σε αγαπάω» ή «Σόρι, δεν κατάλαβα ότι αυτό ήταν που εγώ δεν το έκανα γι' αυτό» ή «Ρε εσύ κι εγώ θύμωσα γιατί κι εγώ αυτό ένιωσα» ή «Ένιωσα κάτι άλλο». Αυτό νομίζω ότι είναι πραγματική επικοινωνία. Θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμου στους στι ε, στις σχέσεις και εννοώ τους καυγάδες με ουσία ότι Ωραία, πάμε να τα βάλουμε τώρα κάτω. Ακριβώς, μην κάνω, ναι, εσύ, ναι, όχι, αυτό, Όχι, απλά κοπάνω την πόρτα, φεύγω Γι' αυτό τελειώνει. και σου λέω ότι σε σχέση με τον πατέρα είναι θέμα. Γιατί εγώ είχα το πρότυπό μου, το αντρικό, ήταν ότι να μην το εκθέσουμε, ή ότι θα περάσει. Μωρέ, έλα, θύμω, έλα, βρε, αγάπη μου τώρα. Αλλά δεν θα το συζητήσουμε. Μα άμα δεν το συζητήσουμε. Το υπάρχει το κάτω από το χαλάκι, γενικά, Φαίνε, στο παρελθόν, στι άλλε γενιέ. Και, και στι δικέ μα τι γενιέ μια χαρά υπάρχει. Με άλλου τρόπου, αλλά υπάρχει πάρα πολύ καλά. Μην έρθουμε τώρα σε τέτοιο. Μην σε πιέσω, μωρέ, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να σε χάσω, ή γιατί δεν. Μα όμω άμα δεν επικοινωνήσουμε. Άρα θέτουμε βάσει οι οποίε του άλλου είναι σαθρέ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να μην διαλυθεί σε κάποια φάση. Μαζεύουμε, μαζεύουμε, μαζεύουμε και μετά θα σκοτωθούμε γιατί μου έκανε το ποτήρι έτσι. Και το, δεν είναι το ποτήρι έτσι που με έχει εκνευρίσει. Είναι δέκα πράγματα που δεν σου είπα. Που μπορεί να ήταν και αυτά χαζά, αλλά όσο δεν στα έλεγα, έγιναν μεγάλα. Μόνο η επικοινωνία νομίζω μπορεί να μα σώσει. Και εγώ έτσι τα ζευγάρια που βλέπω που είναι πολλά χρόνια μαζί, νομίζω ότι έτσι κρατιούνται. Από μια επικοινωνία και ξέρει και από την επικοινωνία έρχεται και ο θαυμασμό. Δηλαδή, όσο βλέπει έναν άνθρωπο να σου ανοίγεται και να σου εκθέτει πράγματα που για εκείνον μπορεί να μην είναι κολακευτικά. Ή ευάλωτα. Μπορεί ναι. να είναι mm -hmm. Μπορεί να είναι πράγματα του εαυτού του ή συνειδητοποιήσει που κάνει που δεν θέλει να τι εκθέσει. Γιατί ξέρει, ντρέπεται. Όλοι έχουμε πράγματα τα οποία ντρεπόμαστε που δεν είναι απαραίτητα τη ντροπή. Εμεί αισθανόμαστε πολύ. Είναι σαν να είμαστε γυμνοί ξαφνικά μπροστά σε πλήθο. Έτσι αισθανόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι το συνέστημα όταν κάτι εκθέτουμε πολύ δικό μα. Αλλά αυτό δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλο το θαυμάζει στο τέλο. Λέει, πω, πω, κοίτα, τι... αυτό που εμεί θεωρούμε αδυναμία για τον άλλον στα μάτια του είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το να μπορεί να εκτεθεί πραγματικά. Αν δεν, δεν τον φοβάσαι τον καυγά. Όχι καθόλου. Δεν το φοβάσαι <laughs> το έλα να τα λύσουμε κι αυτοί. Γιατί ξέρει, έχουμε περάσει και από αυτό το ότι. Πώ, πω, πω, άντε τώρα πάλι θέλει να τα συζητήσουμε, ξέρει. Το έχω δει πολύ αυτό Είναι πολύ... πάντα γκρίνια που εσύ θε να το συζητήσει. Δεν είναι γκρίνια. Είναι και πολύ... Εγώ είμαι και πολύ υπεραναλυτική. Θα σου πω. Ήμουν <laughs> πάντα υπεραναλυτική. Άρα θεωρητικά, γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί πολύ εύκολα να κοροϊδέψω έναν άνθρωπο. Εμένα την ίδια δηλαδή πρώτα κοροείδευα και μετά και του υπόλοιπου. Επειδή είμαι αναλυτική, φαίνεται ότι επικοινωνώ. Αλλά αυτό που έλεγα είναι μη ένας πάρα πολύ ωραίος λόγος, ρήτορα σχεδόν, γίνομαι ρήτορα, που σου παραθέτω όλα τα πράγματα με καταπληκτικά επιχειρήματα, σχεδόν δεν μπορώ, αδειάσεις τα στοιχεία, δεν μπορείς να πεις ότι είμαι λάθο. αλλά δεν σου εκθέτω τίποτα δικό μου. Θα σου πω απλά τα δεδομένα, θα σου αποδείξω με λογικά επιχειρήματα πως η συμπεριφορά σου δεν είναι σωστή, αλλά... Όχι γιατί δεν είναι σωστή για μένα, γιατί δεν είναι σωστή σε λογικά τέτοια. Δηλαδή θα να, σου φέρω ναι. μια αντιστοιχία σε σένα, ότι εσένα αν σου έκανα αυτό και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που θα μου πει: πω, πω, ναι, μωρέ, αν το έκανα. Κι εγώ θα αισθαναχωριόμουν και θα μου πει συγγνώμη. Αλλά όλο αυτό είναι ένα καμουφλάζ για να μην σου πω ότι ξέρει τελικά τι ήθελα. Κάτι πολύ απλό. Μια αγκαλιά, α πούμε, κάτι, ένα φιλί. Ή να μου... Δεν ξέρω. Δεν θα εκτεθώ. Τώρα ε, είμαι σε μια φάση που ε, επιδιώκω, δεν θα πω προσπαθώ, επιδιώκω πραγματικά να επικοινωνήσω και να εκτεθώ πολύ περισσότερο. Άλλε φορέ με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλε φορέ ξαναγυρνάω σε ένα οικείο μοτίβο και πρέπει να με ξαναξυπνήσω και να πω: Όχι, είπαμε από την άλλη μπάντα να πάμε. Πάμε τώρα. Θα τη ζητήσει, Άρα, την αγκαλιά. Ποια. Θα την ζητήσω είναι το, μια και βάσαι... Ξέρει άβολη ξέρεις ξέρει που δείχνει αδυναμία ή κάτι τέτοιο. Ναι, μέσα μου δεν μπορώ να σου πω ότι ακόμη δεν αισθάνομαι ότι είμαι γυμνή μπροστά σε ένα πλήθο και ότι εκτίθομαι, αλλά θα το κάνω. Λέω: Οκ. Okay ζήτα αυτό που θες πραγματικά. Και α είναι και πολλέ φορέ λέω, α πούμε, το ξέρω ότι αυτό είναι παράλογο που ζητάω, αλλά εσύ αυτό θέλω. Συγγνώμη, για να νιώσω καλά, αυτό θέλω. Το ξέρω, είναι παράλογο. Μπορεί να με πει τώρα, να πει ότι είμαι παράλογο. Το παραδέχομαι και εγώ πρώτη. Αλλά αυτό θέλω. Και νιώθω πολύ καλύτερα στο τέλο. Τη στιγμή που συμβαίνει, νιώθω ακόμα πολύ άβολα. Γιατί συνήθω θα το πάρει, φαντάζομαι, αν το πει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ναι, θα ή γίνει. Ή θα βρω έναν άνθρωπο που κάτι θα μου απαντήσει τελικά σε αυτό που θέλω. Θα έχω κάνει το αίτημά μου γνωστό. Δεν θα περιμένω να το κάνει από μόνο σου, χωρί να το ξέρει και θα σου θυμώσω γι' αυτό. Καταρχήν δεν θα φτάσω στο θυμό. Δεν θα φτάσω να σου θυμώσω γιατί θα σου έχω πει ποιο είναι το αίτημά μου. Τώρα, αν δεν μπορεί να μου το προσφέρει, Οκ okay, έλα να συζητήσουμε γιατί ή να δω κι εγώ αν μπορώ να κάνω κάπου πίσω να μου εξηγήσει. Γι' αυτό λέω επικοινωνία. Γιατί άμα δεν πω, τι θα επικοινωνήσουμε, τίποτα τελικά. Είσαι και φίλη στη σχέση, είναι κάτι που σε αφορά. Ε, να υπάρχει και φιλία. 100%. Δεν ξέρω πώ μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Δεν ξέρω πώ μπορεί να λειτουργήσει. Ενώ πώ. Αυτό που λέμε δηλαδή επικοινωνία, να μην τα επικοινωνούμε ναι, μόνο στι επιθυμίε μα ή στου καυγάδε, να υπάρχει επικοινωνία εννοώ τι που τα λέμε Ευφόλης και όλα. Όλη της... τη Τις... Εντάξει, κοίτα, είναι πιο εύκολο στα υπόλοιπα να επικοινωνήσει με μια σχέση που ειδικά κρατάει καιρό. Και εγώ ξέρω, ήμουν πάντα σε μεγάλε σχέσει. Οπότε γινόμουν φίλη. Εκτό από την αίτημά μου, περνούσε και ο καιρό και δεν υπήρχε περίπτωση να μην μοιραστώ όλη μου τη ζωή με τον άνθρωπο που είχα διαλέξει να είμαι. Οπότε περισσότερο δύσκολο ήταν να επικοινωνήσω τα κομμάτια τη σχέση, δηλαδή αυτά που δεν μπορούσα ακριβώ να καταλάβω. Γι' αυτό εστιάζω πιο πολύ σε αυτό. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι κάποια οι άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν χωρί να είναι φίλοι. Ενώ χωρί να μοιράζονται όλε τι πτυχέ τη ζωή του. Αν αυτό εννοώ. εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου όταν λέμε φίλη. Να κάνουμε ναι. πλάκα με τα ίδια πράγματα, να συζητήσουμε τα ίδια πράγματα που θα πω με τη φίλη μου. Μα αρέσει που χρησιμοποιεί τη λέξη διάλεξα, που θα διαλέξει να είμαι. Που... Τον άνθρωπο που έχω επιλέξει. Ήταν. Πολύ ωραίο. Εγώ το φοβάμαι να το πω καμιά φορά. Γιατί ανθρώπου που έχω αφήσει και που ίσω τελικά δεν ήταν καλοί, και αυτά φοβάμαι να πω. Το διάλεξε. Εσύ το διάλεξε. Μα γι' αυτό μιλάω για την ευθύνη. Για του λόγου που τα διάλεξε. Γι' αυτό λέω για την ευθύνη. Και δεν είναι κακό. Δεν λέω να λε πούμε ε, χτύπημα στην πλάτη μα τι γιατί διάλεξε αυτό. αυτόν. Αυτόν ήθελε, ρε παιδάκι μου, τι να κάνουμε τώρα. Κάτι είχε να μάθει κι εσύ. Πώ θα προχωρήσουμε και στη ζωή μα και θα εξελιχθούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη. Πάρε την παιδική ηλικία. Τρέχουμε. Πέφτουμε. Χτυπάμε. Πώ θα καταλάβουμε ότι δεν τρέχουμε, ξέρω εγώ, στα, στα σκαλιά. Πρέπει να την πατήσουμε, μάλλον. Μακάρι να μπορούσε κάποιο να μα βάλει με τσιπάκι τι πληροφορίε. Αλλά τα πράγματα στη ζωή σε αυτή που ζούμε τώρα τέλο πάντων, σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε, τα μαθαίνουμε βιωματικά. Άρα πάμε να βιώσουμε λίγο. Και α αφήσουμε και την τόση θεωρία και την τόση ανάλυση. Και το λέω για μένα πρώτα-πρώτα. Είμαι τη ανάλυση η πρώτη φίλη. Πάμε λίγο να βιώσουμε να το τα ζήσουμε. πράγματα, να τα γευτούμε. Δεν ξέρω αν μου αρέσει αυτό το φαγητό, αν δεν το δοκιμάσω. Πρέπει να το δοκιμάσω. Και αν δεν μου αρέσει, δεν θα το ξαναδοκιμάσω. Οκ. Okay. Αλλά δεν μου το έβαλε κάποιο στο στόμα με το ζόρι. Το ήθελα να το φάω. Βεβαίω. Και με τη χαρά μου. Και πραγματικά το λέω με τη χαρά μου α ήταν για σένα το μεγαλύτερο λάθο ή για την πορεία τη ζωή μου, αν γυρίζω πίσω και πω ότι πω, πω, αυτό με έκανε, έκανε. να <laughs> στεναχωρηθώ πολύ. Δεν πειράζει. Έπρεπε να στεναχωρηθώ για να πάω παρακάτω. Εγώ πολλέ φορέ λέω: Η απώλεια του πατέρα μου ε, είναι ότι πιο δύσκολο έχω περάσει στη ζωή μου. Δεν θα σου πω ότι χαίρομαι, αλλά θα σου πω ότι τα μαθήματα που πήρα και η αλλαγή μέσα μου δεν θα γινόταν. Που τη χαίρομαι εννοώ: Μια αλλαγή και μια εξέλιξη που μου κάνω στο νόμο έτσι και λέω: Εσύ, μπράβο. <laughs> δεν θα γινόταν αν δεν είχα αυτή την απώλεια. Δεν θα γινόταν δεν θα τρώγα τα χαστούκια που έφαγα για να πω. Οκ, okay, η ζωή είναι και κάτι κάπω αλλιώ. Άρα, ευγενία μου. Πιστεύουμε στην ευθύνη του εαυτού μα. 100... Πιστεύουμε 100... στα μαθήματα τη ζωή mm. και αφινόμαστε στη ζωή και στη σχέση και στη αφηνόμαστε. σύνδεση και στα λάθη ακόμα. Μ στα λάθη πρώτα απ' όλα. <laughs> Πώ θα πάμε παρακάτω, άμα δεν αφαιθούμε στα λάθη. Ναι, πολύ στη ροή. Πολύ. Έχει αυτή την κινέζικη παροιμία, δεν είναι που λέει ότι ξέρει, είσαι στο ποτάμι και σε παίρνει το ποτάμι. Αν κολυμπήσει, πνίγεσαι, έτσι. αν προσπαθεί να βγει. Δηλαδή, πάρει... αν προσπαθεί να ελέγξει. Εγώ εδώ, ε, πρώτη σα το λέω, δεν το λέω σαν να το έχω βρει. Ο έλεγχο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα μου. Από εκεί ξεκινάνε και, εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Έλεγχο. Καλώ Πως Πώ θα τα ελέγξουμε όλα. Ναι, ναι, ναι. Πώ θα προβλέψουμε τα πάντα. Αυτό είναι. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αυτό επιδιώκω, μάλλον να κάνω. Να αφαιθώ. Δεν το θέλω καθόλου αυτό. Να αφαιθώ. Αυτό που λέω ότι δεν θέλω για εσά που μα ακούτε και δεν μα βλέπετε είναι ένα πραγματάκι εδώ μπροστά στο μικρόφωνο που το χτυπάω πέρα δόθε. Ναι, να αφαιθώ στο ποτάμι και στη ροή. Και ό,τι φέρει. Και να τα απολαύσω και λίγο και να τα γευτώ. Και όχι μόνο στι σχέσει. Αυτό και σε όλη τη ζωή. Δηλαδή, με έχω δει στη ζωή μου να έρχονται πράγματα και επιτυχίε και στη δουλειά και να με πιάνει το πώ θα γίνει το επόμενο. Δεν προλαβαίνω να χαρώ αυτό που συμβαίνει και σκέφτομαι πώ θα γίνει το επόμενο. Μα εγώ το ζήτησα αυτό που συμβαίνει. Το ονειρευόμουν αυτό που συμβαίνει. Α απολαύσω. Ήρθε η ώρα να το, ε. να πιω με όλο μου το είναι και να το απολαύσω. Και να ονειρευτώ για τα επόμενα. Δεν λέω να μην ονειρευτούμε για το μέλλον. Αλλά μη ζούμε στο, παρελθόν ή στο μέλλον. Α ζούμε στο παρόν. Τώρα χαίρομαι αυτό που συμβαίνει τώρα. Και τι δεν υπάρχει στο παρόν, άγχο. Γιατί δεν σκέφτεσαι. Ή <Η> τι έγινε σκέφτεσαι αυτό που συμβαίνει τώρα. Και αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει ούτε άγχο, ούτε θλίψη, ούτε πόνο, ούτε τίποτα. Έχει αυτό που είναι τώρα. Και το τώρα είναι απόλαυση. Είναι ζωή. Και στην θλίψη ακόμα είναι ζωή. Τώρα είμαι ζωντανό και ζω και θλίβομαι. Θέλω να το ακούσουμε μαζί αυτό το podcast μετά όταν θα βγει, σε παρακαλώ. Αλλά όντω πίνοντα τα ποτά μα. Ναι, και απολαμβάνοντα το τώρα, απολαμβάνοντα και αυτή την κουβέντα. Σε ευχαριστώ. Τόσο Εγώ πολύ, Σε ευχαριστώ πάρα που μοιράστηκε μαζί μα ε, όλα δεν αυτά. Δεν έχω καταλάβει πώ έχει περάσει η ώρα. Έχει Εγώ περάσει. άλλε ώρε εδώ και μιλούσαμε. Το ξέρω, πολύ άνετα. Και μακάρι. Αλλά μπορεί και να ξανάρθει. Πολύ Οι σχέσει κανέ... είναι ένα θέμα αστήρευτο. <χει> δεν κλείνει και ποτέ. Εγώ πάντω αυτό που θέλω να πω για τι σχέσει είναι να βουτήξουμε, να τι γευτούμε. Ε, και να πάρουμε τα μαθήματά μας και να πάμε παρακάτω όποια και αν είναι αυτά αλλά να μπούμε σε αυτές και το λέω σε εσένα, σε εμένα πρώτα απ' όλα, σε εσένα και σε όσου μα ακούνε Λίγο απόλαυση σε όλα. Μου δίνει και μια πολύ ωραία αφορμή να παροτρύνω όσου μα ακούν να κάνουν αυτή τη βουτιά προ τα μέσα και αν δεν μπορούν μόνοι του να ξέρουν ότι υπάρχει πάντα βοήθεια. Μπορεί να κάνουν μια απλή εγγραφή στη Highwell, την πλατφόρμα διαδικτυακή ψυχοθεραπεία και να συνδεθούν πολύ απλά με τον κατάλληλο για εκείνου ψυχοθεραπευτή. Μέσα από συνεδρίε 15 λεπτέ δωρεάν να βρουν τον κατάλληλο για εκείνου και να πορευτούν. Από εκεί και πέρα, εγώ του δίνω και δώρο. Παιδιά, 15% έκπτωση με τον κωδικό Ναταλία 15 στην εγγραφή σα. Πάμε, ρε παιδιά, φτιάχνουμε. Ευχαριστούμε να πάρα πολύ. Κι εγώ πολύ. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.